Καλλιτέχνες, εραστές της τέχνης και συλλέκτες έχουν συγκεντρωθεί στη Βενετία με αφορμή την 55η Biennale που άνοιξε τις πύλες της με δυναμικά και πληθωρικά έργα 150 καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. Η Αγγόλα, με την πρώτη της εθνική συμμετοχή, κατόρθωσε να κερδίσει το χρυσό λιοντάρι της διοργάνωσης. Αίσθηση προκάλεσε το αντικαπιταλιστικό έργο του Ρώσου καλλιτέχνη Βαντίμ Ζαχάροφ, που δείχνει μία σωρό απονομίσματα τα οποία πέφτουν από το ταβάνι σαν βροχή. Οι λέξεις λεμαργία, κινησμός, λαγνία, εικασία, ληστεία, ζήλια και αποπλάνηση είναι γραμμένες στον τοίχο, ολοκληρώνοντας το έργο. Το περίπτερο του Βατικανού, που συμμετέχει για πρώτη φορά στην έκθεση, είναι αφιερωμένο στην Αναγέννηση. Την Ελβετία αντιπροσωπεύει ένα φίδι που διαπερνά όλη την έκθεση, ενώ η Ιταλία, με διάθεση ρετρό, παρουσιάζει μια βέσπα.